Σας καλωσορίζουμε στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας φιλοξενεί σε αυτή τη φωτογραφία που σκοπό έχει τη διάδοση του Δεσποτικού με τις αρχαιολογικές εργασίες που κάνει ο Γιάννος Κουράγιος, ο αρχαιολόγος. Είμαι η φωτογράφος, λέγομαι Μέρη Χατζάκη, ζω στην Αντίπαρο τα τελευταία 16 χρόνια. Μου δόθηκε η ευκαιρία να φωτογραφίσω πολλές φορές τους ανθρώπους του Δεσποτικού, δηλαδή τους μαρμαρογλύπτες βασικά, που ασχολούνται με την αναστήλωση του Ναού του Απόλλωνα που έχει βρεθεί εκεί. Και δέχτηκα την πρόταση να κάνω έκθεση. Καταρχάς η ιδέα ήταν να γίνει και θα γίνει στη Νέα Υόρκη, αλλά βρήκαμε χώρο και χρόνο και φιλοξενούμαστε τώρα στην Ελληνοαμερικανική Ένωση στην Αθήνα. Ο Κουράγιος, αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού. Δουλεύω στην Εφορία Κυκλάδων εδώ και 32 χρόνια. Έχω κάνει τις σπουδές μου στη Φλωρεντία εδώ και 22 χρόνια περίπου, 23. Έργο ζωής για μένα, το Δεσποτικό, που έχω ανακαλύψει αυτό το πολύ μεγάλο ιερό αφιερωμένο στον Απόλλωνα και στην Άρτεμη. Μέχρι στιγμής έχουμε αποκαλύψει 20 κτίρια. Έχουμε αποκαλύψει ένα πολύ μεγάλο ιερό αφιερωμένο στον Απόλλωνα, με τον ναό και το τελετουργικό εστιατόριο που είναι δίπλα ακριβώς στον ναό και είναι μια πρωτοτυπία των Παριανών. Είναι ένα μεγάλο ιερό εξωαστικό της Πάρου που ιδρύεται τον 6ο αιώνα για να δραιώσουν οι Πάροι την κυριαρχία τους στο Αιγαίο. Η αφορμή ξεκίνησε από μία συνεργάτιδα, αρχαιολόγο, η οποία αντί να βγάζει φωτογραφίες αρχαιολογικές, έβγαζε τους ανθρώπους που δούλευαν. Όχι πλέον το άψυχο μάρμαρο, αλλά τους ανθρώπους, τον κόπο, το μεράκι, για να μπορέσουν να αποτυπώσουν, να αναστηλώσουν, να ξαναφέρουμε στην πρωτύτερη θέση το Δεσποτικό όπως ήταν στην αρχαιότητα, στα αρχαϊκά χρόνια. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Η Μέρη Χατζάκη είναι μια καλή φίλη. Πήρε και εκείνη αυτή την ιδέα και ξεκίνησε όλο μαζί ένα άλλο διαφορετικό project, όχι αρχαιολογικό, το θέμα του «Οι άνθρωποι του Δεσποτικού». Το Δεσποτικό είναι μία μικρή νησίδα, ένα νησάκι δίπλα στην Αντίπαρο. Αντιλαμβάνεστε τώρα την ομορφιά, Πάρος, Αντίπαρος, Δεσποτικό, που ο Γιάννος ο Κουράγιος, ο αρχαιολόγος, πριν από λίγα χρόνια ανακάλυψε ένα σημαντικό ιερό. Σιγά σιγά ο αρχαιολογικός χώρος του Δεσποτικού έχει πια ένα πλήρες συνεργείο από τον αρχαιολόγο Γιάννο Κουράγιο, τους συντηρητές, τους μαρμαροτεχνίτες, τους υπόλοιπους αρχαιολόγους που ανασκάβουν, τους αρχιτέκτονες, και έτσι η έκθεση είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους του Δεσποτικού. Γιατί ακριβώς δεν πρόκειται για μία αρχαιολογική καταγραφή. Πρόκειται για μία έκθεση η οποία σαν να ήταν αόρατος ένας φωτογράφος και κατέγραφε κομμάτι-κομμάτι της αποκατάστασης αυτού του χώρου, δηλαδή και της έρευνας που αφορά το κομμάτι το ανασκαφικό, αλλά και της αποκατάστασης. Ο στόχος που θα σας τα πει ο κύριος Κουράγιος είναι να αναστηλωθεί ο χώρος του Δεσποτικού. Ήταν ένας χώρος ιερός, ήταν σαν να λέμε η Παναγία της Τίνου σήμερα, κάτι τέτοιο, και το ίδιο ιερός με τη Δήλο. Και έτσι είχε μία τεράστια επισκεψιμότητα. Και σίγουρα έχει κάτι το σαγηνευτικό, και έτσι η κυρία Χατζάκη, ζώντας στη διπλανή Αντίπαρο, αποφάσισε να κάνει αυτή την, αν θέλετε, την ιδιότυπη καταγραφή όσο αφορά
τις εργασίες του ανθρώπινου δυναμικού των ανασκαφών. Επειδή ασχολούμαι με τη φωτογραφία αρκετά χρόνια, αυτό που νιώθω ωραία όταν φωτογραφίζω είναι τα πρόσωπα. Πηγαίνοντας στο Δεσποτικό τα τελευταία χρόνια, δεν με ενδιαφέραν τόσο οι αρχαιότητες. Ένιωσα πάρα πολύ ωραία λόγω της αναστήλωσης και του μεγαλείου του τόπου, ότι ήταν ένας ναός που ξαναγίνεται μετά τόσα χρόνια. Αλλά με κέρδισαν οι φυσιογνωμίες και τα άτομα που δουλεύουν εκεί. Αυτό δεν είναι μόνο από το παρουσιαστικό τους, το πρόσωπό τους. Είναι και από μία ηρεμία που έχουν και μία συγκέντρωση σε αυτό που κάνουν. Με πολύ προσήλωση και με μία, μπορώ να πω, ευγένεια. Θα δείτε στις φωτογραφίες μία κίνηση που έχουν και τα σώματά τους, αλλά περισσότερο τα χέρια τους. Και μετά η συμπεριφορά μεταξύ τους. Με τη διεύθυνση του Γιάννου Κουράγιου, που είναι σπουδαίος και είναι πια για εκείνον έργο ζωής. Και με την καθοδήγηση και συνεργασία του αρχιτέκτονα, του Γουλιέλ Μορεστίδη. Αυτοί οι πρωταγωνιστές μου βασικά. Αναστηλώνουν τον Ναό του Απόλλωνα και μόνο από αυτό εμένα μου βγαίνει φως. Καταρχάς, έχουν γίνει ενότητες και υποενότητες, αφορούν τις εργασίες, αφορούν ελαφρώς, πολύ λίγο το τοπίο, γιατί θέλαμε οι άνθρωποι να είναι σε ένα περιβάλλον, εννοείται, και αφορούν και πάρα πολύ, τα κομμάτια έχουν και κάπως μία ελαφριά χρονολογική, αν θέλετε, συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι είναι μία έκθεση η οποία έχει και κάτι, θα τολμούσα να πω, το αφαιρετικό. Δηλαδή μπορεί να τη δει κανείς και από την αρχή προς το τέλος και από το τέλος προς την αρχή. Υπάρχει μία τάξη, χωρίς να είναι αυτή, ο αφηγηματικός ιστός να είναι εξαιρετικά αυστηρός. Γιατί το λέω αυτό? Ξεκινάμε δείχνοντας τον ίδιο τον επικεφαλής, τον Γιάννο τον Κουράγιο, και πώς αυτός είναι με την ομάδα του. Δείχνουμε μία δεύτερη φωτογραφία που έχει να κάνει με το ίδιο το τοπίο και το ίδιο το τεράστιο αυτό έργο της αναστήλωσης, δηλαδή το επόμενο βήμα από την ανασκαφή. Και μετά ξεκινάμε με τις υπόλοιπες εργασίες των υπολείπων ανθρώπων που, όπως λέει και η κυρία Χατζάκη, έτυχε να είναι και βιβλικές φυσιογνωμίες. Ανάμεσα σε όλο αυτό το πριν και το μετά της αποκατάστασης υπάρχουν πάρα πολλά τοπία. Επίσης υπάρχουν αναφορές, είναι κυρίως ασπρόμαυρες φωτογραφίες, αλλά έχουμε αφήσει και αναφορές χρώματος, διότι όπως καταλαβαίνετε το μπλε του Αιγαίου είναι μοναδικό, το τοπίο είναι επίσης μοναδικό. Θέλαμε να υπάρχει αυτή η αναφορά που έχει να κάνει με το συσχετισμό θάλασσας και γης του Αιγαίου. Βασικά θα δείτε ότι τα πρόσωπα που είναι κοντινά πλάνα είναι ασπρόμαυρα. Νομίζω η έκφραση αποτυπώνεται καλύτερα στο ασπρόμαυρο. Στη Νέα Υόρκη μας ζήτησαν να έχουμε και μακρινά πλάνα που να φαίνεται όπως εδώ τώρα σε μερικές ο ουρανός, η γη, το φως, το γαλάζιο της θάλασσας. Γι' αυτό κάποιες φωτογραφίες, νομίζουμε ότι τις αναδείξαμε καλύτερα, με το χρώμα. Και οι περισσότερες, οι έγχρωμες, βασικό τους χρώμας είναι το γαλάζιο. Thank you.
εγώ αυτό που έχω εισπράξει από το όλο πόνημα, αν θέλετε, από την όλη εργασία, είναι οι απίστευτες δυσκολίες, γιατί εμείς βλέπουμε απλώς φωτογραφίες, δεν μπορούμε να συλλάβουμε ότι αυτές είναι μέσα στον ήλιο από τα ξημερώματα μέχρι νωρίς το απόγευμα. Έχω λοιπόν εστιάσει ότι βλέποντας τη μία φωτογραφία μετά την άλλη, βλέπεις τον πόνο, τη χαρά, την αγωνία, αν θέλετε και την απίστευτη αγάπη και αφοσίωση εκ μέρους. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάτι το οποίο ξεχωρίζω. Είναι το ίδιο αγωνιώδες το κομμάτι της αποκατάστασης με το κομμάτι το πρώτο της προετοιμασίας για την αποκατάσταση. Απλώς θα ήθελα να πω ότι τιμή είναι και μέσα σε αυτή την έκθεση δεν έχουμε μόνο τους ανθρώπους που δουλεύουν για τις ίδιες ανασκαφές ή για την αποκατάσταση. Έχουμε και τους ανθρώπους που επικουρούν, δηλαδή έχουμε τον άνθρωπο που μεταφέρει τροφή, τον άνθρωπο που τους μεταφέρει τους ίδιους τους ανθρώπους και έτσι, αν θέλετε, έχουμε ένα παζλ πλήρες του τι γίνεται στο δεσποτικό. Θα ήθελα όμως να προσθέσω ότι και εκεί είναι, αν θέλετε, η επιτυχία αυτής της έκθεσης, ότι η κυρία Χατζάκη πήγαινε πάρα πολύ και αυτό είναι ίσως και το σημαντικό όλης της προσπάθειάς μας. Δεν είναι, είπαμε, μία αρχαιολογική έκθεση. Είναι μία έκθεση η οποία θέλει, έχει στόχο, να κάνει γνωστή την εργασία που γίνεται στο δεσποτικό από άκρη σ' άκρη. Κυρία Χατζάκη, λοιπόν, πήγαινε πάρα πολλά χρόνια, παρακολουθούσε όλες αυτές τις εργασίες, μέχρι που, επαναλαμβάνω ξανά, έγινε σχεδόν αόρατη. Διότι, όπως ξέρετε, κάτι το οποίο φωτογραφίζεται χάνει αυτή την αίσθηση. Είναι πιο στημένες συνήθως οι φωτογραφίες. Εδώ μιλάμε για ένα είδος φωτογραφίας το οποίο έχει το καταγραφικό χαρακτήρα χωρίς να είναι τίποτα στημένο. Άρα είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Το σύνολο λοιπόν των φωτογραφιών δείχνει όλες αυτές τις δυσκολίες και βέβαια έχουμε κρατήσει με απόλυτο σεβασμό την παρουσία όλων των σημαντικών ανθρώπων αυτών των ανασκαφών και αυτής της αποκατάστασης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Οι χορευτές, όπως λέμε, δηλαδή αν γυρίσετε πίσω και δείτε τις φωτογραφίες με τους ανθρώπους που έχουν σκαρφαλώσει πια επάνω, να βάλουν κάποια σιδεριά, να σφίξουν κάποιες βίδες, είναι σαν να χορεύουν. Αυτές επιλέξαμε δύο πολύ δυνατές, που φαίνεται και ο ουρανός, και έπρεπε να μπουν μαζί. Υπάρχουν 4 φωτογραφίες αριστερά μου, που δείχνουν μέσα σε 2-3 λεπτά, 5 λεπτά, τις εκφράσεις ενός μαρμαρογλύπτη στην ίδια στάση, την ίδια ώρα. Εγώ τις βρήκα τόσο προσωπικές όταν τις είδα μετά στο κομπιούτερ, που δεν ήθελα να τις βάλω. Νομίζω ότι θα με μαλώσει ο Βαγγέλης. Αλλά η κυρία Καραπηδάκη τις βρήκε συγκλονιστικές. Είναι 4 φωτογραφίες, διαφορετικές εκφράσεις. Όλες μαζί δείχνουν κούραση, πολύ συναίσθημα. Οπότε και αυτές έπρεπε να γίνουν ένα γκρουπ. Άλλο ένα γκρουπ τώρα που βλέπω είναι οι άνθρωποι που πρέπει να το τονίσω, εκτός από τους μαρμαρογλύπτες, είναι σπουδαίοι για το δεσποτικό. Είναι ο Σαργός, ο Γιώργος, ο Μαριάνος, που με τη βάρκα μεταφέρει τους τουρίστες, αλλά το πιο σπουδαίο είναι μεταφέρει τους μαρμαρογλύπτες, κάθε πρωί και τους γυρίζει πίσω. Είναι ο φύλακας του Δεσποτικού με τις κατσίκες του, ο Βοσκός, ο κύριος Πέτρος Μαριάνος. Και ξέχασα τον Δημήτρη, ο οποίος είναι ο βοηθός που δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτόν, ο Γιώργος, ο Σαργός με τη βάρκα. Είναι και αυτός με στη βάρκα. Αυτά έγιναν σε μικρά μεγέθη, αλλά έκαναν μια ενότητα. Δεν είναι οι μαρμαρογλύπτες, αλλά είναι και αυτοί οι άνθρωποι του Δεσποτικού. Όπως και ένα μωράκι,
του αρχιτέκτονα του χώρου, του κυρίου Γουλιάλη Μωρεστίδη, που επισκέφτηκε 2-3 φορές, είπαμε να το κρατήσουμε και αυτό στην ιστορία. Το αποτέλεσμα νομίζω ότι μιλάει μόνο του. Η έκθεση είναι πολύ ωραία και δεν είναι βαρετή, δεν είναι αρχαιολογική. Απλώς αποτυπώνεται όλο αυτό το μεράκι των ανθρώπων που μοχθούν για να γίνει το αποτέλεσμα, για αναστήλωση του Δεσποτικού, που είναι ένα πράγμα πολύ δύσκολο. Θέλει και πάρα πολύ κατάρτιση, καλλιτεχνική εννοώ, γιατί όλοι είναι απόφοιτοι καλών τεχνών. Ξέρουν να δουλεύουν το μάρμαρο, είναι τινιακοί, οπότε το μάρμαρο είναι η ζωή τους. Βέβαια και σε εμάς είναι πολύ δύσκολο να το παρακολουθήσουμε, γιατί είναι ένα πράγμα πολύ εξειδικευμένο και δύσκολο. Δηλαδή, ο αρχιτέκτονας, εγώ, να βρούμε τις χορηγίες, γιατί όλο αυτό γίνεται με χορηγίες όχι από το Υπουργείο Πολιτισμού, από ιδιώτες που έχουν καταλάβει τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Οπότε νομίζω σε αυτές τις φωτογραφίες αυτό φαίνεται πολύ καλά. Η έκθεση αυτή είχε τη μεγάλη τύχη να συνοδεύεται από ένα εξαιρετικό κατάλογο των εκδόσεων Μέλισσα. Και εδώ πρέπει να πω ένα ευχαριστώ και στη Μέρη τη Χατζάκη και στο Γιάννο τον Κουράδιο και στις εκδόσεις Μέλισσας που συνεργαστήσαμε τόσο καλά. Γιατί είναι πάλι μέσα στη στοχοθέτηση, αυτός ο κατάλογος θα πωλείται και όλα τα εισοδήματα θα πάνε για τις ανασκαφές, να μπορούν να βοηθήσουν τα επόμενα βήματα. Η έκθεση θα έχει, ελπίζουμε, ένα μέλλον. Καταρχάς, εδώ μας φιλοξενεί η Ελληνοαμερικανική Ένωση και την ευχαριστώ και από αυτή τη θέση πάρα πολύ. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, παρόλες τις δυσκολίες της εποχής, συνεχίζει να προσφέρει πολλά στον πολιτισμό, μεταξύ αυτών και αυτό το φιλόξενο χώρο που βρισκόμαστε, με αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Μετά έχει προγραμματιστεί η έκθεση να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, αλλά πού στη Νέα Υόρκη, στο ελληνικό προξενείο. Και αυτό είναι σημαντικό. Οπότε ακόμα θα ανοίξει τα φτερά της, αν θέλετε, και έτσι ο χώρος, ο αρχαιολογικός του Δεσποτικού, θα γίνει γνωστός σε ένα μεγάλο κοινό.